Η Βίκυ Καγιά με την Ιλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία μάλιστα μας ενημέρωσε. Απλώς μου κάνει εντύπωση ότι η Καγιά δεν είναι γενικά, έχει ένα πολύ χαμηλό προφίλ. Και χαμηλό προφίλ δεν είναι. Συγγνώμη, αλλά δεν βάζει γλώσσα μέσα. Παιδιά προς τα έξω. Ακούστε. Στη δουλειά της δεν έχει χαμηλό προφίλ. Τι εννοεί, η δημόσια εικόνα, σαν παρουσιάστρια που πέρασε και εδώ από τον Αντένα με αρκετά project. Πάντα ήταν προς τα έξω το κορίτσι της θετικής ενέργειας και με ακόμη. Το χαμόγελο. Ναι, παιδί, αλλά όταν καλείται να μιλήσει για τη δουλειά της, η Βίκυ μπορεί να γίνει. Επειδή λέει μαλλιοτραβήχτηκε. Μαλλιοτραβήχτηκε, γιατί αυτό δεν σηκώνει μύγα. Για τη δουλειά της μπορεί να γίνει. Να δούμε το απόσπασμα και να τα πούμε. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί της και θέλει να έχει μια πρωτοκαθεδρία. Δηλαδή, είναι σαν να του λέει πείτε εσείς, αλλά τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχω εγώ. Αφενός γιατί είμαι κριτής και είναι η δουλειά μου, αφετέρου γιατί ξέρω και από τηλεόραση. Δεν τα λέει. Θα βγάζει, σε μένα τουλάχιστον. Ισχύουν όμως. Θα συμφωνήσω και εγώ. Ο Γεωργιό όμως ξέρει και τη Ρίτα την ώρα, μας είπε χθες. Τη Ρίτα την ώρα, λέει, την ξέρω, την εξέρω. Και εγώ τη Ρίτα της Ακελαρίου με κοιτάς. Ναι, τη Ρίτα της Ακελαρίου. Τη Ρίτα της Ακελαρίου και τη Ρίτα την ώρα. Εντάξει. Wow. 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 Τι βλέπετε τη διαφορά. Oh dear. Oh, baby. Λοιπόν, εγώ βρίσκω πάρα πολύ βαρύ το σώμα σου. Έχεις πολύ στρογγυλή περιφέρεια, που είναι πολύ δύσκολο να χαθεί. Επίσης, έχεις ένα θέμα με το χαμόγελό σου. Τα δόντια σου, τα χείλη σου, όταν χαμογελάς, δεν είναι συμμετρικά. Δεν έχεις ένα λαμπερό χαμόγελο το οποίο προσθέτει στη γλύκα και στην ομορφιά σου. Όπως και τα μάτια σου με αυτές τις βλεφαρίδες, γίνονται ακόμη πιο στρογγυλά. Έχεις βγάλει και έναν τρόπο πολύ λεπτό τα φρύδια από πάνω και το πάνω μέρος του προσώπου σου μου το έχεις χαλάσει. Τα μαλλιά σου είναι πάρα πολύ μακριά. Με αποτέλεσμα να σε βαραίνουν και να σε κοντένουν. Γιατί κλαις? Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Αυτό. Ούτε το πρόσωπό σου, ούτε το σώμα σου θεωρώ ότι μπορεί να έχει απήχηση σε ένα σοβαρό διαγωνισμό για μοντέλα. Οπότε θα σου πω όχι. Συμφωνώ απόλυτα με τη Βίκυ καταρχάς. Πάσιον ξεκάθαρα μόδα δεν μπορείς να κάνεις. Είμαστε όμως το 2018. Όχι μόνο ξεκάθαρα μόδα, ούτε πασαρέλα μπορεί να κάνει, ούτε beauty μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει σχεδόν τίποτα πέρα από το Instagram. Διαφωνώ. Αφήστε με να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ, γιατί διαφωνώ. Fashion Week στο Miami για μαγιό. Σίγουρα. Βλέπω με αυτό το σώμα. Με αυτό το σώμα, φυσικά. Φυσικά, στο 2018. Συγγνώμη, την Αμερική έρχομαι. Τα παρακολουθώ όλα. Τόσο μεγάλη περιφέρεια μαγιό με αυτό. Τόσο μεγάλη περιφέρεια, φυσικά. Δεν μπορώ να αναφέρω εταιρείες. Κοίταξε, Ιλιάνα μου, τέτοιο έχει 7 χρόνια στην Αμερική. Τέτοιο σώμα. Άλλη δεκαετία. Εσύ και άλλη δεκαετία. Ναι, νομίζω έχει δίκιο η Ιλιάνα. Υπάρχει αυτό το πρότυπο τώρα. Υπάρχει αυτό το πρότυπο και εγώ μπορεί να κάνει. Έκανε Kim Kardashian φυσικά. Τι σημαίνει Kim Kardashian τώρα είναι αυτό το κορίτσι που έχουμε μπροστά μας. Ποτέ δεν ξέρεις, γιατί Kim Kardashian πώς ήταν. Στο Miami ήμουν πριν 2 σεζόν. Εγώ τέτοιο σώμα δεν είδα σε σοβαρές επιδείξεις μαγιό, παιδιά, συγγνώμη. Εγώ βλέπω συνέχεια. Πραγματικά, ούτε τέτοια διάθεση κοριτσιού, ούτε τέτοιο σώμα είδα σε επιδείξεις στο Miami σοβαρές. Είναι η άποψή σου. Δεν είναι η άποψή μου, Ιλιάνα μου. Είμαι 25 χρόνια σε αυτό το χώρο. 25. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν είναι η άποψή μου, είναι αυτό που συμβαίνει. Και Kim Kardashian δεν είναι αυτό το κορίτσι. Πάμε. Δεν είναι. Υπάρχει βιομηχανία. Είναι πιο ωραία. Συγγνώμη. Είναι χίλιες φορές πιο ωραία και φυσικά όμορφη. Και πιο ωραίο σώμα. Συγγνώμη. Παιδιά, κάτι έχετε πάθει σήμερα και μάλλον δεν βλέπετε μπροστά σας. Λοιπόν, στο δικό μου το γραφείο στη Νέα Υόρκη υπάρχει ειδική κατηγορία για σένα. Υπάρχει χώρο για σένα στη μόδα. Θέλω πάρα πολύ να σε δω. Όχι μόνο στο bootcamp, θέλω να σε δω εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, σας ευχαριστώ. Εγώ, παιδιά. Τα μισά να μου λέγε. Τι θα κάνουμε τώρα. Είναι τίγκα στη θετική ενέργεια, Βίκυ Καγιά. Δεν ξέρω. Και έχει μόνο τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Τώρα αλλά εδώ και τον δεν είναι. Και τον τέταρτο και τον πέμπτο. Η όλα Βίκυ. Κοίταξε να δεις. Εκείνη την ώρα. Αυτό δεν το είχα δει. Κάτσε να μιλήσει η γυναίκα. Συγγνώμη. Όχι, όχι. Καλά τα λέγε τη φριτέζα. Άρα λέει παιδιά για τη φριτέζα, ήταν η καλύτερη σειρά τώρα ποιος βλέπει το μόντελ να πούμε. Ήταν. Δεν σχολείστε για όνομα του Θεού το ψωμάκι να βγαίνει. Υποστήριζε την άποψή της. Ναι. Απλώς επιχειρηματολογούσε και δεν δέχεται, είναι αυτό, δεν δέχεται πολλά η Βίκυ για αυτά που γνωρίζει, γιατί όντως είναι 25 χρόνια και γιατί έχει μεγάλη εμπειρία. Η Βίκυ Καγιά, συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Όχι, και οι άλλοι καλά κάνανε. Είναι διαφορετικές γενιές όμως η Ιλιάνα με την Βίκυ. Μήπως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι, αυτό ήταν λίγο σαν να την είπε μεγάλη. Ναι, είναι μεγάλη για μοντέλο. Κοίταξε, το ότι είσαι διαφορετική γενιά, Δημήτρη, δεν σημαίνει ότι δεν είσαι και σύγχρονη και δεν είσαι και πολύ active. Σήμερα. Ναι, αλλά η μία είναι 25-27 maximum και η Βίκυ είναι κοντά στα 40. Ναι, αλλά η Βίκυ είναι κοντά στα 40, αλλά γενιές. Και τώρα είναι το ίδιο ενεργή όπως είναι και η άλλη κοπέλα. Όπως η περιφέρεια της κοπέλας είναι στρογγυλή για top model και η Βίκυ Καγιά είναι αρκετά μεγάλη για top model. Όχι.
Άκου. Κοίταξε. Ακούστε, να πω εγώ μισό λεπτό. Εδώ είδαμε χτες τους Dolce & Gabbana που. Σε κάτι σαν Μπελαρουσία. Ήταν επίσημες προσκεκλημένες. Δεν είναι καλά. Αυτό κάνει πια και η Καγιά. Παιδιά, το να ξέρει τι εξελίξει. Στην τελευταία του Πασαρέλα στο Ζούλια δεν κάνω λάθος. Το να ξέρει τι εξελίξει έχει να κάνει με την εμπειρία σου, αν κόβει το μάτι σου και αν αγαπά αυτό που κάνει. Και η Δίκα για το κάνει αυτό. Απ' την άλλη, η Παπαγεωργίου, να πούμε και του τραβού το δίκιο, για λόγου στοιχειώδου τηλεοπτική ευγένεια, δεν έπρεπε να απαντάει κάθε φορά που τη λέει κάτι η Καγιά. Έπρεπε κάποια στιγμή να το αφήσει. Δεν πειράζει, α μείνει και με την κουβέντα στο στόμα. Γιατί, άμα έχει λίγο... την άποψή τη, γιατί ναι, να μην την πει. Είναι πιο έμπειρη, είναι παλαιότερη, δεν ανάγκη να βγάζει γλώσσα. Και η Δημήτρη. Να μην βγάζει γλώσσα. Βοηθήστε με λίγο, Ηλιάνα. Μεγάλη καριέρα. Μεγάλη καριέρα. Τρακτορείο Νέα Υόρκη, εντάξει τώρα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Και ένα μόνο μήνα γιατί την στο Dolce & Gabbana αποκλειστικά. Ένα μήνα πέρασε. Και επίσης η κοπέλα δεν είχε αρθρώσει λέξη πιο πριν. Καλά, δεν μιλάει και πάρα πολύ καλά ελληνικά. Καλύτερα. Κοίταξε, είναι μια διαφωνία. Εγώ είμαι κακιά ισχύει, μετά. Παιδιά. Όχι, παιδιά, να λέμε αλήθεια τώρα. Είναι μια πιο βασική διαφωνία ανάμεσα στο κλασικό modeling και στο modeling λίγο του Instagram. Για να σα πω κάτι. Νομίζω, όλα marketing είναι όμως. Δηλαδή, συγγνώμη και για του Dolce & Gabbana που του αποθεώσαμε. Συγγνώμη, όλες κόκαλο του κοκάλου ήταν και βγάλαν τρεις κοπέλες με τα υπέρσιτη. Συγγνώμη, marketing είναι. Μπράβο, marketing είναι, εμένα μου αρέσει ο κ. Μπράτη, ο οποίο έχει μια μόνιμη ξυλίλα στη μούρη και το πίνει βίσνο και λέει. Πήγαινε μία και γέλεσε, παρακαλώ, έτσι και τους χάλια. Είσαι πώς είναι η τσιμούρη σου. Όχι, κάνει έτσι. Πήγαινε πέρα και γύρω να πίσω με την όψη. Σαν να εισπατήσεις βουνιές με το πρόσωπό σου είσαι. Προχωράμε.